για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Εδώ είμαστε λοιπόν με τη Μαριέλα μας στην κουζίνα μας. Μαριέλα μου, καλώς μας ήρθες. Καλά σας βρήκα. Λοιπόν, Κις Λορέν, και ρώτησε ο Τάσος ποια είναι η προέλευση του και το απαντήσαμε από τη Λεωφόρο Νίκης. Ναι. Ναι. Ξέρεις ποια είναι η προέλευση Κις Λορέν? Κις Λορέν είναι γαλλικό. Έτσι μας ακούγεται. Ναι, όχι, είναι γαλλικό. Α, είναι γαλλικό. Είναι γαλλικό, ναι. Δεν είναι. Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Παίρνουμε χαρτί και μολύβι να σημειώσουμε τα υλικά μας. Σήμερα μαγειρεύουμε με τη χρυσή ζύμη. Σφολιάτα βουτύρου έχουμε εδώ. Τα υπέροχα αυτό προϊόντα, να πούμε ότι θα τα δώσουμε και δώρο μέσα από την εκπομπή μας. Σε δύο τυχερούς φίλους, λοιπόν, θα δώσουμε προϊόντα χρυσή ζύμη αξίας 30 ευρώ. Έχουμε εδώ το καλαθάκι μας. Για να δούμε εδώ τα δώρα μας. Αξίας 30 ευρώ σε δύο τυχερούς το 5588, γράφοντας χρυσή το όνομα και το επιθετό σας. Έχουμε λοιπόν μπατζίνα με τυρί και σπανάκι. Λοιπόν, έχουμε... Τι είναι η μπατζίνα? Είναι πίτα. Ένα εδώ. Εδώ. Μπατζίνα. Με στραγγιστό γιαούρτι. Α, είναι αυτό που γίνεται όπως οι τυρόπιτες, η σκληρή σφολιάτα. Πολύ ωραία. Έχουμε πολύ ωραία τυροπιτάκια με μυζήφραν και φέτα λοιπόν μέσα στο καλάτι μας. Εδώ έχουμε τα κρουασανάκια βουτύρου, έχουμε μπουγάτσα υπέροχη Θεσσαλονίκης. Όλα τα προϊόντα εδώ, χρυσή ζύμη, είναι υπέροχα. Σπιτική χορτόπιτα νηστίσιμη. Φύλλον κρούστας για γλυκά. Ζύμη κουρού, δύο φύλλα τριφτής ζύμης κουρού για τάρτες και πίτες. Και έχουμε λοιπόν και άλλα υλικά, θα τα μάθουμε εσύ, θα τα γνωρίσουμε καλύτερα την κουρού, και σε επόμενες εκπομπές. Θα τη φτιάξουμε σε... Αυτή είναι τη στριπτή. Ναι, θα τη φτιάξουμε σε πίτσα γλυκιά. Α. Σε 2-3 εβδομάδες σίγουρα. Αυτό, ναι, έτσι. Ναι. Αυτή είναι η ζύμη κουρού, που άρα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και για πίτσα. Βεβαίως, ναι. Κανονικά, αλμυρί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε τα εξής υλικά λοιπόν για να φτιάξουμε το υπέροχο αυτό φαγητό. Ναι. Πίτα. Κοίταξε, είναι πολύ ωραίο και για μπραντς, πολύ διαδεδομένη η Κις Λορέν για μπραντς. Μπορεί να το φάεις και για σνακ το απόγευμα. Είναι αλμυρό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλουμε σφολιάτα βουτύρου, χρυσή ζύμη, έτσι λοιπόν που σήμερα μαγειρεύουμε και εμείς με χρυσή ζύμη. Μία κουταλιά σούπας βούτυρου ανάλατο, δύο κρεμμυδάκια φρέσκα, τρία μανιτάρια, τέσσερα κλονιά κόλιανδρο, 12 ντοματίνια, μία κουταλιά σούπας μαύρη ζάχαρη. Και έρχεται και η επόμενη μας κάρτα που είναι μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ένα τέταρτο από το κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καγιέν, 250 γραμμάρια τυρί τριμμένο τύπου έτα, μαλακό τυρί, έτσι. Mm-hmm. Μπορούμε να βάλουμε και άλλο τυρί μαλακό. Ένα ποτήρι κρέμα γάλακτος και δύο αγγουλάκια. Πολύ ωραία. Χριστένα μου, να πούμε ότι όντως είναι γαλλικό. Παρ' όλα αυτά και οι Γερμανοί έχουν μπει μέσα, γιατί ισχυρίζονται ότι είναι δική τους συνταγή. Εννοείται. Ναι. Η πρώτη πίτα φτιάχτηκε το 1558 στη Λορέν. Γι' αυτό και ονομάστηκε το Κις Λορέν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Τάσο. Άρα δεν είναι μόνο από τη Λεωφόρο Νίκης. Θες μου, Μαριέλα μου, να σε βοηθήσω. Ναι. Θες να πάει πιο πάνω? Ναι, πάει στο 7 τουλάχιστον, να ξεκινήσει. Ωραία. Θα βάλουμε το αλατάκι μας μαζί με το βούτυρο. Θα μαράνεις τώρα τα... Τα κρεμμυδάκια, ναι, μαζί με τα μανιταράκια. Θα μπουν τα ντοματίνια για να γίνει λίγο πιο ντοματέ. Και μετά συνεχίζουμε κανονικά το ματέ. Λοιπόν, ξεκινάω να ψιλοκόβω. Και μόλις αν θέλεις βοήθεια εδώ, μου λες, θες να πάρω καμιά σπάτουλα έτσι αυτό για μετά. Αυτό ψάχνα. Βρήκα αυτό βέβαια. Εντάξει, αυτό μας κάνει. Εντάξει. Μπορεί να πάρουμε και κουτάλα ξύλινη. Θες να το δυναμώσω να λιώσει το βουτύρο και μετά χαμηλώνουμε. Εντάξει, είναι απλώς ξύλινη, επειδή είναι πολύ να τον γάζι μας πάντα. Και δεν το άνοιξα πιο πριν για να μην έχουμε θέματα πάλι. Λοιπόν, βάζω και κόλιανδρο, κάνει πολύ ωραία μυρωδιάνο κόλιανδρος. Ναι, κόλιανδρος είναι πάρα πολύ ωραίος και μέσα το στη σαλάτα. Πριν μου με ρώτησες για τότε, μπορεί να είναι γκούτα, πρέπει να είναι μαλακό. Mm-hmm. Εντάξει, για να... ή και μοτσαρέλα μπορεί να είναι ωραία, που είναι το τυρί της πίτσας. Να μην πάμε σε σκληρά τυριά όπως παρμεζάνες και κεφαλοτήρια και όλα αυτά. Εκτός του ότι θα αλλάξει και η γεύση, mm-hmm, θα γίνει πιο αλμυρή. Δεν θα έχει αυτό το αποτέλεσμα, θα γίνει έτσι πιο πίτσα. Ναι. Δεν θα θέλουμε να είναι ένα μήχρο να κόβεται όμορφα. Λοιπόν, έχουμε τη σφολιάτα βουτύρου από τη χρυσή ζύμη. Να βάλω μέσα τα κρεμμυδάκια, παρόλο που δεν έχει λιώσει τελείως το βουτύρο, ή να περιμένω. Θα το βάλουμε, ναι. Θα βάλουμε τα κρεμμυδάκια. Ωραία. Λοιπόν, η ζύμη μας πρέπει να ξυπαγώσει για να μπορέσουμε να την απλώσουμε σε ένα στεφάνι που είναι για τάρτα. Το έχουμε ξανακάνει. Και να πούμε ότι και χρυσή ζύμη προσφέρει και σφολιατάκια βουτύρου μικρά. Ναι. Τα οποία μπορούν να γίνουν ατομικά ένα-ένα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι
Κοίτα, είναι και ωραίο έτσι να έχεις και στο σπίτι κάτι που εκτάκτως μπορείς να κάνεις, να ψήσεις, να... Ναι. Σου ήρθαν δύο φίλοι. Σήμερα, επειδή έπρεπε να το ετοιμάσουμε για την εκπομπή, ήταν το μεσημεριανό μας εμάς. Δηλαδή ήταν... Ναι, ναι, το τρως και για μεσημέρι. Βεβαίως. Λοιπόν, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα και προσπαθούμε να το ανεβάσουμε έτσι λίγο για να μπορέσει να μπει μέσα το μείγμα μας που θα γίνει. Πολύ ωραία. Όχι, είναι μια χαρά, άρχισε τώρα έτσι να σηκώσω κανένα μανίκι. Εδώ. Έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Η σειρά και είναι αυτό που είπες, έχεις την ευκολία σου. Ναι, και είπαμε δύο τυχερές φίλες θα κερδίζουν αυτά τα υπέροχα προϊόντα. Να τα πάρετε στο σπίτι έτσι να τα απολαύσετε στο 5588 γράφοντας χρυσή το όνομα και το επίθετό σας αξίας 30 ευρώ λοιπόν τα καλαθάκια μας τα οποία θα δώσουμε σε δύο τυχερές φίλες ή φίλους της εκπομπής. Γιατί και οι άντρες μαγειρεύουν και πάρα πολύ ωραία μαγειρεύουν. Λοιπόν, όπως βλέπεις Χριστιανά μου το σήκωσα κανονικά, ναι, κανονικά πάνω. Θα βάλουμε και το πυρουνάκι μας γιατί πρέπει να το ψήσουμε. Θα έλεγα γύρω στα 6 με 7 λεπτά. Εμείς θα το βάλουμε αμέσως και θα το ψήσουμε λίγο περισσότερο. Α, θα το βάλεις κατευθείαν. Ναι. Αλλά καλύτερα να το βάλετε 6-7 λεπτά πρώτα να ψηθεί μόνη της, στους 165 βαθμούς περίπου. Και από πάνω να βάλετε κάτι όπως το ρύζι μέσα σε διάφανη μεμβράνη για να μην σήκωστεί. Ναι, ή φασόλια ή... Ή φασόλια, ναι. Μπράβο. Είναι λοιπόν, πιο βαρύ έτσι. Ξεκίνησε και γίνεται. Ναι. Θα προσθέσω τα μανιταράκια. Θέλουμε εδώ έτσι λίγα λεπτάκια από το βλέπω. Ναι. Αυτό είναι το πιπερίν καγιέ. Είναι γλυκό. Όχι. Είναι... Καίει. Καίει. Α. Είναι καυτερό. Αλλά του πάει πάρα πολύ. Μαρέλα, αν θέλεις να φύγω από τα ποδιά σου και να το κάνεις εσύ, απλά πες το. Όχι, ναι. Καθόλου. Αλήθεια. Εσύ απλά να μυρίσεις, όχι, εντάξει, απλά το έκανα για να, όχι, για να σε βοηθήσω να κάνεις άλλα πράγματα. Λοιπόν, εγώ τώρα θα κόψω σαν ντοματίνια γι' αυτό. Α, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, θα κόψω δια 2 ή δια 4, αν έχει σημασία, ανάλογως εσείς πόσο μεγάλα τα θέλετε. Και μπορείτε εννοείται να προσθέσετε ζαμπόν ή γαλοπούλα, θέλετε κάτι σε κρέα, όπως το κάνουμε έτσι λίγο πιο ελαφρύ, γιατί τόσο άλλως είναι βαρετό με την κρέμα και με τα αυγά. Είναι... πορτοφαγικό, όχι νηστίσιμο, γιατί περιέχει την κρέμα και τα αυγά. Αλλά, ναι, δεν περιέχει καθόλου κρέας, μπορείτε να προσθέσετε, εάν θέλετε. Λοιπόν... Πολύ ωραία. Θερμοκρασία. Εντάξει, μπορεί κάποιος να προσθέσει και νηστίσιμο, αν θέλει τυρί. Βεβαίως. Και η κρέμα γάλακτος μπορεί να είναι φυτική. Υπάρχει αντί... Μέσα στη ζύμη μας δεν έχει κάτι που είναι, έχει αυγά. Αυτή έχει. Εντάξει. Έχει, όμως μπορεί κάποιος να βρει. Ναι. Φτιάξαμε ζύμες που ήταν νηστίσιμες σε προηγούμενες εκπομπές. Μπορούν να τις βρουν και να τις φτιάξουν. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία εντωμεταξύ εδώ το μείγμα, πραγματικά. Σήμερα τι έγινε, παιδιά, αλμυρό, δεν. Όχι, θα φάμε ό,τι μας κάνουν, εμείς θα το τιμήσουμε. Ό,τι μας κάνουν θα το τιμήσουμε λίγο, Παρπάρα. Προλάβατε, φάγατε. Προλάβαμε λίγο. Τρεις μπουκές. Μας έχει πεθάνει η σκόνη, Χριστιαν. Ναι, εντάξει, είμαστε λίγο... Τι λίγο, δηλαδή, η Σαχάρα έχουμε γίνει. Πραγματικά είναι να κυκλοφορούμε με τις μασκούλες όλοι έξω στους δρόμους. Τελικά θέλαμε ντόνια, ρε Μαριέλα μου. Θέλαμε ντόνια. Όντως. Γιατί έχει και το ματάρι βγάζει υγρά και η ντομάτα. Εν το καίει. Με το λάδι, θυμάσαι που κάναμε εκείνη τη συνταγή, την πανιάδα, τι κάναμε. Ποια, ποια συνταγή. Που ήταν τηγανιτών. Κάτι ένα γλυκό. Ναι. Είχες κάνει. Τηγανιτών, ναι. Παγωτών, κάναμε και... Ναι. Και πετάσουν τα μπάνια. Ναι, έφευγαν όλα. Και το ζουμί από τις ντομάτες το βάζουμε μέσα. Ναι, 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 τίποτε δεν θα αφήσουν έξω. Πολύ ωραία. Αυτό. Έλα. Λοιπόν. Τι ωραία χρώματα, έτσι, ζωντανά. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, κανονικά αυτό θέλει ακόμα 2-3 λεπτά. Εγώ προσθέτω και λίγο τυράκι μέσα για να το κάνει.
Και μένει το σπανάχι που μπαίνει στο τέλος. Και θα μαραθεί αμέσως, έτσι. Αμέσως, ναι. Πιο μεγάλα κομμάτια το βάζεις στο σπανάκι. Ναι. Έτσι όπως κάνω στο σπανακόρισο, τα βάζεις όλα μέσα. Ωραία. Το κλείνουμε από πάνω, αν θέλουμε, έτσι για να... Ναι, για να... μαραθούν καλά, να... Και να γίνουν πιο γρήγορα. Θέλεις, Χριστιανά, λοιπόν, να κόψουμε, κόψουμε τη φλόρα εδώ που είναι έτοιμη και να τη δούμε και από μέσα. Αυτό εδώ είναι καθαρό, Μαρέλα, μου, ναι, να το πάρω καθαρό, αυτό. Ναι, καλό. Ωραία. Και θα το ψήσετε κανονικά στους ίδιους βαθμούς που θα βγει η τάρτα για 15 με 20 λεπτά. Πρέπει να κάνετε αυτόν τον χρώμα. Να σου πω, θέλεις βάνω το μαχαίρι. Πες μου. Θέλεις βάνω το μαχαίρι, εντάξει και με αυτό. Θα σου φέρω. Έλα. Πάρω το αυτόν το μικρό μαχαίρι που έχουμε. Το βγάλουμε έξω. Α, ναι, καλύτερα. Πολύ ωραία. Είναι από τα λίγα αλμύρα που διαθέτει το ζαχαροπλαστείο, Χριστιανά μου. Πώς είναι? Είναι από τα λίγα αλμύρα που διαθέτω εκεί στο ζαχαροπλαστείο. Ναι. Το έχεις δηλαδή αυτό? Το έχω, ναι. Εντάξει, κόβεται λίγο... Είναι τέλεια ζεστό, είναι τελείως είναι φρέσκο. Δηλαδή, κανονικά πρέπει να βγει από το φούρνο, να το αφήσετε έξω, να μπει να παγώσει και να κοπεί κανονικά. Ναι. Και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Τέλεια. Έχω κόψει το μισό. Να φέρω και πιατάκι. Μυρίζει εξαιρετικά πάντως. Είναι εκεί η κανέλα, αυτός που κάνει και λίγο. Έχει κανέλα από πάνω, ναι, έβαλες από πάνω. Έχει μαζί με το πιπέρι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Σαν να μην το έχω κόψει πολύ καλά. Σαν να μην το έχω κόψει. Δεν είναι εσύ που φταίει, Χριστιανά. Στο τέλος. Είναι επειδή είναι φρέσκο. Αλήθεια. Ευχαριστώ, Μαριέλα μου. Προσπαθείς να με δικαιολογήσεις. Είναι αλήθεια. Όχι, δεν πήγα μέχρι κάτω. Το μαχαίρι ήταν εκεί που είναι η ζύμη μας. Και έμεινα μέχρι εκεί. Ωραία. Έτσι λοιπόν είναι το κομματάκι μας. Και από μέσα εδώ η πίτα μας. Πάρα πολύ ωραία. Δοκίμασε. Ναι. Δεν πεινάς. Να σου πω, δεν πεινάω τώρα. Θα δοκιμάσω σε λίγο για να αφήσω λίγο τη ζώνη. Την έχω σφίξει πολύ που δεν θα βρει διέξοδο να πάει κάτω. Είναι απολαυστικό πάντως. Είναι κανονικό γεύμα. Ναι, είναι φουλ γεύμα. Είναι σαν να τρως παστίτσιο. Εν τω μεταξύ, μπορείς να βάλεις και φέτα μέσα. Βεβαίως, μπορείς να βάλεις και φέτα. Σου είπα, μπορείς να βάλεις ζαμπόν, γαλοπούλα, ναι, κοτόπουλο. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε? Βασικά, μπέικον μπορείς να βάλεις. Τα πάντα. Απλώς δεν τραβά άλλα υγρά. Δηλαδή, δεν μπορείς να βάλεις μελιτζάνι, κολοκυθάκι. Ναι, που θα βγάλει κι άλλα. Γιατί είναι. Σήμερα, αφού δεν ήρθατε εσείς, ήρθα εγώ να σας φέρω. Ένα πυρούνι έχω φέρει όμως κατά λάθος. Νιώθουμε λίγο μπρισμένοι. Έχει ψηθεί και το σπανάκι μας. Λοιπόν, και ξεκινά η διαδικασία. Έχω ενώσει την κρεμαγάλακτος μαζί με τα δύο αυγά. Ναι. Γιατί πρέπει να μπει το από αυτό κάτω. Να πάω να τους πάρω τα πυρουνάκια. Βάζεις λίγο τυράκι από κάτω. Ναι. Και βάζεις λίγο από το μείγμα της κρέμας γάλακτος και το αυγό. Και βάζεις το μείγμα. Αν θέλετε να το ψήσετε κι άλλο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλώς εδώ μας πιέζει ο χρόνος. Ναι. Το... Όσο θέλει ο καθένας να μας το ψήνει λίγο. Ορίστε. Η Ιωάννα είναι... Εγγέλιο. Εξαιρετικό, ε. Σε ευχαριστώ, Ιωάννα. Και θα βάλεις κι άλλο μείγμα τώρα πάνω με τα αυγά και το... Ακριβώς. Θα βάλουμε την κρέμα μας, την υπόλοιπη. Ναι. Εάν σας μείνει μείγμα, μην αναρωτηθείτε ότι κάνετε κάτι λάθος. Δεν κάνετε κάτι λάθος, απλώς μπορεί το στεφάνι σας να ήταν πιο μικρό. Ναι. Η συνταγή που έδωσα ήταν για στεφάνι 23 εκατοστά και περίπου τώρα πόσο είναι, Χριστιανά, με αυτό πρέπει να είναι 3 εκατοστά. Υψός. Υψός, όχι, ναι, είναι παραπάνω. Ναι, αλλά δεν το κάλυψα όλο. Αλλά ναι, περίμενε, ναι, 4. Το όλο το ύψος του. Το ύψος του. Παναγιά μου, ρε Μαρέλα, εγώ το βλέπω 6-7 εκατοστά. Έτσι το βλέπεις, ε. Ναι. Εντάξει, κάπου σίγουρα είναι πάνω ψηλό. Από 5 εκατοστά είναι. Ναι. Είναι, ναι.
Δηλαδή, είναι 6-7 η συνταγή αυτή είναι ακριβώς. Το βλέπετε, τα κάναμε μπροστά σας. Ναι. Όσες οι αναλογίες που δώσαμε τη συνταγή είναι ακριβώς αυτές. Ναι. Από εκεί πέρα σας μείνει. Δεν έχει να κάνει αν κάνετε κάτι λάθος. Είναι το ύψος. Σωστό είναι. Μια είναι χαρά. Η γεύση είναι ίδια. Είναι 23 εκατοστά. Λοιπόν. 25 το κάνετε και πιο χαμηλό. Είναι μια χαρά. Πολύ θα το ψήσουμε 15 λεπτά με 20 για να έχουμε αυτό το ωραίο το χρώμα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην πίτσα και είναι έτοιμο. Θέλετε να το φάτε ζεστό, μπορείτε, ή μπορείτε να το συνοδεύσετε και με μια σαλάτα. Είναι κανονικό γεύμα. Ναι, μυρίζει εξαιρετικά. Να θυμίσουμε και πάλι εμείς στον διαγωνισμό μας 55-88, γράφοντας Χρυσή το όνομα και το επιθετό σας. Χρυσή ζύμη λοιπόν έτσι σήμερα και το βάζουμε να ψηθεί και αυτό, να έχουμε κι άλλα. Πολλά σήμερα εδώ. Μαρίλα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να ζω τη Μεγάλη Δευτέρα με τα αυγουλάκια μας. Ναι. Σοκολατένια, αυγά. Τι θα μας δείξεις έτσι και κουνελάκια. Ναι, τα πάντα, τα πάντα. Τέλεια. Θα φτιάξουμε, τα πάμε. Σοκολατένια, τα πάντα όλα. Θα τα γεμίσουμε. Πολύ ωραία. Μαρίλα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε καλή πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.